Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ελάτε σήμερα να πιούμε μαζί καφέ και να συζητήσουμε μία θεματάρα. Όπως θα είδατε ήδη και στον τίτλο, δεν ελκύουμε τους τοξικούς και τους νάρκησους ή συνεξαρτόμενοι. Αντιθέτως, αυτοί μας ελκύουν. Λοιπόν, αυτές τις μέρες... Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο σε σχέση με το ξεκαθάρισμα του κήπου της ψυχής μας. το ξεκαθάρισμα της ζωής μας από τοξικά πρόσωπα, από ναρκισιστές και από άλλων ειδών εναντιωματικές και προβληματικές προσωπικότητες. Μάλιστα, ένας πολύ καλός φίλος ο Άκης, ε, έστειλε σε ένα group chat που έχω με τον σύντροφο μου ένα μήνυμα χθε. Όταν είδε το χθεσινό βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Κανένας δεν υποχρεούται να ανέχεται κανέναν τοξικό τελεία», στέλνει ο, ο μήνυμα «Αγαπημένη μου, όλα καλά, ανησύχησα λίγο με αυτό το βίντεο». «Είστε καλά» και του λέω «Καλά είμαστε». Δεν μα ενοχλεί κανένα, γιατί λέει σα ενοχλεί κανένα, δεν μα ενοχλεί κανένα. Το εμπνεύστηκα από το χθεσινό βίντεο του έγραψα και κάποια ηλίθια σχόλια τα οποία ε, είδα μπροστά στο κανάλι πρόσφατα, επειδή ακριβώ ήρθαν οι συνδρομητέ και άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ότι υπάρχει εκεί έξω. Εκεί έξω υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και καλοήθης άνθρωποι και άνθρωποι με υγιείς προσωπικότητες... αλλά υπάρχουν και άνθρωποι κακοήθης με προβληματικές προσωπικότητες. Θέλω λίγο εδώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι όλοι οι καλοήθης άνθρωποι με υγιή προσωπικότητα. Το ξαναλέω. Δεν έχουν όλοι οι καλοήθης άνθρωποι υγιή προσωπικότητα. Ενώ όλοι οι κακοήθεις άνθρωποι έχουν προβληματική προσωπικότητα. Οι καλοήθεις άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που έχουν καλά και αγαθά κίνητρα, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Βλέπετε και τα νύχια μου, περιμένω το μήνυμα από τη χαρά να να τα φτιάξω. Λοιπόν, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μια κατηγορία είναι οι άνθρωποι με υγιές στυλ προσωπικότητας ή και ασφαλές στυλ δεσμού, εάν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε όρους από τη θεωρία του δεσμού, τη θεωρία του Μπόλμπη. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το playlist που έχει σχέση με τα στυλ προσκόλλησης και τη θεωρία του δεσμού. Οι καλοήθεις άνθρωποι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτούς που έχουν υγιές στυλ προσωπικότητας ή ασφαλές στυλ δεσμού και σε αυτούς που είναι συνεξαρτόμενοι. Οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι έχουν καλοήθεια, αλλά προβληματικό στυλ προσωπικότητα. Δεν είναι υγιέ στυλ προσωπικότητα, το συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα. Όλοι οι κακοήθη άνθρωποι όμω έχουν προβληματικό στυλ προσωπικότητα. Είτε ναρκιστικό, είτε τοξικό, είτε εναντιωματικό, όπω θέλουμε μπορούμε να το ονομάσουμε, γιατί δεν μιλάμε για διάγνωση, μιλάμε για κατηγοριοποίηση προσωπικότητων, στυλ προσωπικότητων. Οι άνθρωποι με κακοήθεια έχουν προβληματικό στυλ προσωπικότητα, είτε θα του ονομάσουμε τοξικού, είτε θα του περιγράψουμε ω ναρκιστέ, είτε θα του περιγράψουμε ω εναντιωματικού ανθρώπου, έχουν προβληματικό στυλ προσωπικότητα, αλλά όλοι οι καλοί άνθρωποι δεν έχουν υγιέ στυλ προσωπικότητα. Έχει μεγάλη σημασία να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά για να απαντήσουμε και το ερώτημα μια φίλη, η οποία έγραψε κάτω από το χθεσινό βίντεο. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, Καλό, καλό, μήνα επίση. Είναι δύο του μηνό σήμερα που απαντάω. Πώ γίνεται, κυρία Θέκλα, κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι να έλκουν ή να ελκύουν τοξικού και προβληματικού ανθρώπου, ενώ κάποιοι χωρί καθόλου ευαισθησίε να ελκύουν ανθρώπου με υγιή προσωπικότητα, ευχαριστούμε. Με αυτό το βίντεο απαντώ. Τη έγραψα από κάτω το αντίθετο είναι. Η συνεξάρτηση είναι το πρόβλημα. Δε το αυριανό βίντεο. Και με αυτό το βίντεο απαντώ σε αυτό το σχόλιο, το οποίο είναι πολύ εύστοχο σχόλιο και το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει για να είμαι πιο... Ε, για να κύριο περισσότερο το έχω διαβάσει κάτω από διάφορα βίντεο και σε σχόλια στο live στο live που κάναμε κατά λάθο χθες <laughs> <laughs> τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 λοιπόν δεν ελκύουμε τους τοξικούς ανθρώπους ή συνεξαρτόμενοι μας ελκύουν κάναμε το ξεκαθάρισμα ότι οι συνεξαρτόμενοι, οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, αν και καλοήθης άνθρωποι, δεν έχουν υγιές στυλ προσωπικότητας. Υπάρχουν καλοήθης άνθρωποι με υγιές στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι είναι ελκυστικοί προς όλους. Τι πιο ελκυστικό από έναν άνθρωπο ο οποίος να αγαπάει τον εαυτό του ο οποίος να έχει υγιή αυτοπεποίθηση, υψηλή αυτοεκτίμηση, τι πιο ελκυστικό από έναν άνθρωπο που λέει ναι και να το εννοεί, που λέει όχι και να το εννοεί. Εάν ένας άνθρωπος έχει υγιές της προσωπικότητας, εάν ένας άνθρωπος γνωρίζει ποιος είναι, αγαπάει τον εαυτό του, εκτιμάει τον εαυτό του, βάζει όρια, γίνεται επιθυμητός, γίνεται ελκυστικός για όλους τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν εμείς ήδη δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, δίνουμε αυτόματα το μήνυμα στους υπόλοιπους ότι δεν αξίζουμε εκτίμησης. Και έτσι καταλήγουμε να μην χαίρουμε και εκτίμησης. Λοιπόν... Πώς γίνεται, ρωτάει φίλοι, κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι να ελκύουν τοξικούς και προβληματικούς άνθρωπους. Εάν αυτοί οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι συνεξαρτώμενοι, έχουν ευαισθησία, έχουν καλοήθεια, αλλά έχουν ένα προβληματικό στυλ προσωπικότητα. Η συνεξάρτηση είναι εξαιρετικά προβληματικό στυλ προσωπικότητα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα παραθέσω το σύνδεσμο από το έκτο επεισόδιο του podcast, αυτό στο οποίο αναλύεται το ζήτημα τη συνεξάρτηση, για όσου είστε καινούργοι στο κανάλι ή δεν το θυμάστε. Εάν λοιπόν αυτοί οι ευαίσθητοι άνθρωποι, οι ευαίσθητοι καλοήθεις άνθρωποι είναι συνεξαρτώμενοι. έχουν συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, δεν ελκύουν ή έλκουν τους τοξικούς και τους ναρκισιστές, αλλά ελκύονται από αυτούς. Ναι. Δεν έχουμε ναρκισσομαγνήτη, τοξικομαγνήτη ή μαλακομαγνήτη. Εμείς ήδη έλκυόμαστε από τους ναρκισιστές, από τους τοξικούς, από τους προβληματικούς ανθρώπους. Εάν ένας άνθρωπος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν αγαπάει επαρκώς τον εαυτό του, ετεροκαθορίζεται, ζητάει να στηριχτεί πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο Ζητάει να αποκτήσει νόημα η ζωή του μέσω του να επιρετεί και να υποκύπτει σε έναν άλλο άνθρωπο, τότε ελκύεται ιδιαίτερο άμα γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να μας εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος ανεξάρτητος, αυτόνομος και δυνατός, ένας άνθρωπος με υψηλό αξιακό σύστημα, που σέβεται και εκτιμάει τους άλλους ανθρώπους δεν θα καταδεχτεί, δεν θα αντέξει να μπει σε μια σχέση στην οποία θα εκμεταλλεύεται τους άλλους. Άρα οι άνθρωποι που έχουμε πρόβλημα με τη συνεξάρτηση και δεν έχουμε κάνει θεραπεία γι' αυτό τρελαινόμαστε άμα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δυνάμει κακοποίητη. Μα ελκύουν οι κακοποίητε. Μα ελκύουν οι τοξικοί. Μα ελκύουν οι ναρκιστέ. Μα ελκύουν οι μαλάκε. Γιατί? Γιατί δεν γνωρίζουμε άλλο τρόπο με τον οποίο να συνδεθούμε παρά αυτόν του να γινόμαστε ψυχολογικά θύματα ψυχολογικών θητών. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στο να γίνουμε θύματα σωματικά, θύματα φυσικής βίας θητών φυσικής βίας. Θέλω να καταλάβετε και να καταλάβουμε ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια η επιστήμη της ψυχολογίας εστίαζε αποκλειστικά στη σωματική κακοποίηση. Τα τελευταία 10-20 χρόνια δίνεται μεγάλη έμφαση όπως θα έπρεπε να δίνεται, να δίδεται, στη ψυχολογική κακοποίηση την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι κακοποιητές σωματικά κακοποιητές. Δεν δέρνουν, δεν Κλωτσάνε, δεν ρίχνουν μπουνιές, δεν ρίχνουν πουνίδια οι κακοποιητές μόνο ή απαραίτητο. Μπορεί κάποιος να είναι κακοποιητής σιωπηλά και αθόρυβα, ασκώντας αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Οπότε οι άνθρωποι που έχουμε πρόβλημα συνεξάρτησης και δεν έχουμε υγιές της προσωπικότητας παρόλο που μπορεί να έχουμε καλές προθέσεις και να είμαστε καλοήθεις άνθρωποι ερωτευόμαστε και ελκυόμαστε από ανθρώπους τοξικούς και ναρκισιστές από ναρκισούς οι οποίοι ευχαρίστως θα παίξουν τον ρόλο του, του δίμιου μας του ψυχολογικού μας δίμιου. Είναι λανθασμένη η πεποίθηση ότι εμεί είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι οι συνεξαρτώμενοι και είμαστε ψυχούλε και πολύ καλοί άνθρωποι. Και πω, 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 έχουμε αυτή τη δυστυχία να μα θέλουν οι ναρκήσιστε και οι τοξικοί και να μα τρέχουν εξωπίσω. Όχι. Εμεί του τρέχουμε εξωπίσω. Εμεί ελκυόμαστε από αυτού. Εμεί βρίσκουμε βαρετού του ανθρώπου με υγιέ στυλ προσωπικότητα. Είπα προηγουμένω ότι αν ένα άνθρωπο έχει υγιέ στυλ προσωπικότητα, είναι ελκυστικό από όλου. Ίσως όμως όχι τόσο πολύ από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το βαθύ πρόβλημα της συνεξαρτήσης. Εάν είσαι ένας άνθρωπος που έμαθες να συνδέσει με συνεξαρτητικό τρόπο, εάν είσαι συνεξαρτόμενος, δεν λόγεις. Με με μια υγιή προσωπικότητα, αλλά μόνο με μια προβληματική προσωπικότητα. Γι' αυτό το λόγο και στο βιβλίο Γυναίκε που πολύ τη Ρόπι Νόργουτ, που είναι ένα από τα πρώτα βιβλία που διαβάσαμε και σχολιάσαμε στη συμμετοχή, και όποιο μπαίνει τώρα στη συμμετοχή έχει πρόσβαση σε όλα τα playlist τα προηγούμενα, όχι μόνο στα καινούρια. Στο βιβλίο τη Ρόπι Νόργουτ, λοιπόν, Γυναίκε παγαπούν πολύ, ένα από τα τελευταία κεφάλαια αναφέρεται στο φαινόμενο ότι αν μία γυναίκα που αγαπάει πολύ, δηλαδή μία συνεξαρτώμενη σταματήσει να δημιουργεί σχέσεις με κακοποιητές, τότε έχει πρόβλημα στο να νιώσει σεξουαλική, ερωτική έλξη και σύνδεση με έναν σύντροφο ή με μία σύντροφο που να έχει γιέστηλ προσωπικότητας. Το πρόβλημα δεν είναι στους ναρκισσιστές και στους τοξικούς, οι οποίοι λένε «Αχ, που είναι ένα συνεξαρτώμενο πλασματάκι να το βρω, να το ερωτευτώ». Όχι, το πρόβλημα είναι σε εμάς που ψάχνουμε το δίμιο μας. Ψάχνουμε το δυνάστη μας, τον τύρανο μα, την τύρανο μα. Ψάχνουμε κάποια γυναίκα που να μοιάζει με τη μάνα μα, η οποία δεν μα φερόταν καλά. Ψάχνουμε κάποιον άνδρα που να μοιάζει με τον πατέρα μα, ο οποίο μα φερόταν άσχημα. Νιώθουμε ψυχοπαθολογική έλξη, και εδώ έρχεται ένα πρόσφατο compilation, παλιότερο βίντεο για την ψυχοπαθολογική έλξη που ανέβηκε την προηγούμενη εβδομάδα, να είναι χρήσιμο. Νιώθουμε ψυχοπαθολογική έλξη για ανθρώπους οι οποίοι θα παίξουν πρόθυμα το ρόλο του θύματος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να μας φέρονται άσχημα, δεν είναι πρόθυμοι να μας εκμεταλλεύονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν μια σχέση με άνισους όρους δεν μας είναι ελκυστικοί. Γιατί δεν γνωρίζουμε οι συνεξαρτόμενοι πώς να συνδεόμαστε με υγιή τρόπο. Δεν γνωρίζουμε πώς να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Ξέρουμε μόνο πώς να υποτασσόμαστε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι ναρκισιστές και οι τοξικοί οι οποίοι έχουν έλξει προς τους συνεξαρτώμενου. Το πρόβλημα είναι οι συνεξαρτόμενοι οι οποίοι ελκύονται από πιθανούς κακοποίητες. Επίσης, αυτό που γράφει φίλη, γιατί κάποιοι χωρί καθόλου ευαισθησίε να ελκύουν ανθρώπου με υγιή προσωπικότητα, δεν είναι ανθρώπου με υγιή προσωπικότητα που ελκύουν αυτοί που δεν έχουν καθόλου ευαισθησίε, οι ναρκιστέ, οι τοξικοί και οι προβληματικοί τύποι. Ελκύουν συνεξαρτώμενου. Πάω πίσω στην αρχή αυτού του βίντεο. Αυτόν που έλεγα στα πρώτα δύο-τρία λεπτά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με καλοήθεια άνθρωποι που επίσης έχουν υγιές στυλ προσωπικότητας. Η ένας καλοήθης άνθρωπος μπορεί να είναι είτε συνεξαρτόμενος με προβληματικό ελαττωματικό στυλ προσωπικότητας που να ελκύεται από τους πιθανούς κακοποιητές, που να ελκύεται από τοξικούς ναρκισιστές και εναντιωματικούς να τύπους είτε να είναι ένας άνθρωπος με ένα υγιές στυλ προσωπικότητας ο οποίο να μην δείχνει κανένα ενδιαφέρον στου ναρκιστέ και στου τοξικού. Πάμε τώρα να διερευνήσουμε τι στυλ προσωπικότητα είναι ελκυστικά για έναν τοξικό, έναν ναρκιστή. Ποιου ερωτεύονται τελικά οι ναρκιστέ, με ποιου αποκτούν καψούρα οι ναρκιστέ. Οι ναρκιστέ ερωτεύονται ψυχοπαθολογικά έχουν ψυχοπαθολογική έλξη... αποκτούν καψούρα με άλλους ναρκισιστές. Δεν ερωτεύονται τους συνεξαρτώμενους συνερκισιστές. Τους χρησιμοποιούν για ναρκισιστική τροφοδοσία... ή ναρκισιστική παροχή. Δεν ερωτεύεται ο ναρκισιστής το συνεξαρτώμενο. Τον χρησιμοποιεί. Τον βρίσκει εύκαιρο μπροστά του... και το χρησιμοποιεί. Αυτές τις μέρες παρακολουθούσαμε μαζί με τον σύντροφο μου... μια παλιότερη σειρά... Στο Netflix η ανατομία ενός σκανδάλου. Ε, νομίζω είναι. Ένα λεπτό να σας πω πότε, πότε γυρίστηκε αυτή η σειρά. Είναι μια σειρά την οποία την είχα παρακολουθήσει και παλιότερα και το είδαμε μαζί με τον Πάνο Είναι εγγλέζικη σειρά, βρετανική. Η ανατομία ενό σκανδάλου και είναι μια σειρά του 2022, είναι θρύλευ και είναι μια σεζόν. Η ανατομία ενό σκανδάλου. Σα δείχνω εδώ πέρα μια φωτογραφία από τη σειρά. Είναι μια ιστορία με έναν τύπο. Fictional, είναι fiction, είναι, δεν είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Είναι... Το, το σενάριο είναι προϊόν φαντασία. Αλλά η φαντασία πάντοτε αντλείται μέσα από την πραγματικότητα. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι υπουργό και ο οποίος κατηγορείται α, για βιασμό. Και η σύντροφος του, η σύζυγος του, με την οποία είναι μαζί 20 χρόνια, είναι μαζί από τον καιρό που σπουδάζα στην Οξφόρδη, μέσα στη σειρά, σιγά σιγά, αναγκάζεται να ανοίξει τα μάτια της και να δει με τι είδου άνθρωπο είχε σχέση στο πανεπιστήμιο, παντρεύτηκε και κάνει παιδιά μαζί του. Είναι μια εξαιρετική σειρά η οποία δείχνει πολύ καθαρά πώς λειτουργεί ένας ναρκισιστής. Είναι ναρκισσός ο πρωταγωνιστής της σειρά. Έχει τη γοητεία του κακού παιδιού και είναι ξεκάθαρο ότι συνεξαρτώμενα πρόσωπα όπως η σύζυγος του ελκύονται από αυτόν αλλά αυτό δεν ελκύεται από τα συνεξαρτώμενα πρόσωπα. Βολεύεται με ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο. Το χρησιμοποιεί το συνεξαρτώμενο πρόσωπο... για να έχει την αρκισιστική τροφοδοσία που του δίνει... μια φροντιστική σύζυγος, μια οικογένεια... μια καλή κοινωνική εικόνα προς τα έξω. Αν δεν το είδατε, δείτε το. Η ανατομία ενός σκανδάλου είναι σειρά αυτοτελή στο Netflix που έχει κυκλοφορήσει το 2022. Οι ναρκισιστές καψουρεύονται άλλους ναρκισιστές. Δεν ερωτεύονται ανθρώπους με υγιές προσωπικότητα προσωπικότητας ή ανθρώπους οι οποίοι να είναι συνεξαρτώμενοι. Οι ναρκισιστές ελκύονται από άλλους ναρκισιστές. Τους συνεξαρτώμενους τους έχουν εκεί πέρα για να τους χρησιμοποιούν και για να τους κάνουν τις δουλειέ τους. Τι γνώμη έχετε εσείς, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτές τις διαπιστώσεις που έχω κάνει σε αυτό το θεωρητικό βίντεο. Τι λέει η πείρα σας, τι λέει η εμπειρία σας. Προσοχή, γιατί πολλές φορές βάζουμε λόγια στα συναισθήματα των άλλων που οι άλλοι δεν τα εννοούν. Ή θέλουμε να πιστεύουμε τις αρλούμπες ή τις παπάντζες που μας πουλάει κάποιος προκειμένου να μας χρησιμοποιήσει ή προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει ναρκισιστική τροφοδοσία και παροχή από εμάς. Και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το βίντεο «Δύο ναρκισί μαζί», το οποίο είναι ένα έτσι πολύ σημαντικό βίντεο που περιγράφει τη συνθήκη στην οποία δύο ναρκισιστές μπαίνουν σε μία σχέση πάθους και αν έχουν και παιδιά, εκεί είναι που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δύο ναρκιστέ μαζί είναι τρελά ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον, είναι άρρωστα ψυχοπαθολογικά δεμένοι ο ένα με τον άλλον και μπορεί να μείνουν μέχρι το τέλο τη ζωή του μαζί, κατατρώγοντα ο ένας της άρκη του άλλου και χωρίς να έχουν καμία ενσυναίσθηση για το τι προκαλούν στους γύρω τους. Άρα δεν ελκύουμε οι συνεξαρτόμενοι τους ναρκισιστές και τους τοξικούς, ελκυόμαστε εμείς οι ίδιοι από αυτούς. Ένα άνθρωπο με υγιέ στυλ προσωπικότητα είναι ελκυστικό για ανθρώπου με υγιή στυλ προσωπικότητα. Οι ναρκιστέ ελκύονται από άλλου ναρκιστέ. Οι συνεξαρτόμενοι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία εντατική, ψυχοεκπαίδευση εντατική και προσωπικό πνευματικό αγώνα για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο τη συνεξάρτηση. Ώστε πλέον να μην μα ελκύουν άνθρωποι τοξικοί, ναρκιστέ και εναντιωματικοί. Καλή δύναμη σε όλους εύχομαι. Mm. Θέλω να πω κάτι εδώ κλείνοντας. Έχει λίγες μέρες που είμαστε πίσω στην Κύπρο και συναντώ κόσμο. Συναντώ κόσμο στο σούπερ μάρκετ, συναντώ κόσμο σε κάποια μαγαζιά που πάμε γιατί αντιλαμβάνεστε μετά από μια μετακόμιση ή, ή κατά τη διαδικασία μια μετακόμιση χρειάζεσαι διάφορε υπηρεσίε κλπ. Και, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν Κύπροι και Κύπριε που παρακολουθούν τα βίντεο που παρακολουθούν α, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ειδικά αυτά για το no contact, την τοξικότητα, τον αρκισισμό τα επεμβατικά πεθερικά και σόγια, και οι οποίοι παίρνουν αφορμέ μέσα από το κανάλι για να αναζητήσουν ψυχοθεραπεία και να αλλάξουν τη ζωή του. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το κανάλι, για να σα πω λίγο τα στατιστικά του καναλιού, γιατί συνειδητοποίησα χθε, συναντώντα δύο-τρει ανθρώπου και συνομιλώντα μαζί του, ότι είχα α, υποτιμήσει το ποσοστό των Κυπρίων που παρακολουθούν το κανάλι μας. Λοιπόν, το κανάλι μας αυτή τη στιγμή έχει 96.200 συνδρομητές και ένα λεπτό, από αυτούς 81,6% είναι γυναίκες, 18,4% είναι άνδρες. Η πλειονότητα των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο είναι από 25 μέχρι 65 ετών. Και για να δούμε τις χώρες. Είναι ενδιαφέροντα τα στατιστικά. Α, λοιπόν. Α, πού είναι το βρε. Α, λοιπόν, η Ελλάδα είναι 80,9% και η Κύπρος είναι 7,6%. 7,6% από τις 96.200 σημαίνει ότι 6.000 και πλέον Κύπροι άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι και παρακολουθούν τα βίντεο. Υπάρχει ελπίδα για όλους μας. Σας αγαπώ. Bye!